Καλά γνωρίζουμε ότι προέκυψε ένα θέμα που φύγει στο χώρο της δημοσιότητας εδώ και την ημέρα. Δεν είναι άλλο από την καταγγελία που έκανε η παράταξή μας για το σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ αναθέσεις σε συγκεκριμένο πρόσωπο μέλος της Δημοτικής Αρχής. Για να ενημερώσω το σώμα, επειδή μπορεί να μην το γνωρίζετε όλοι, αν και ακούστηκαν ραδιοφωνικά αυτές τις δύο μέρες, νομίζω τα πάντα. Μία έρευνα της παράταξής μας στη Διάβια ανακάλυψε για τη διετία 2022 και 2023 474 απευθείας αναθέσεις που αφορούν το Δήμο Τρικαίων, τη ΔΕΙΑΤ και κατά το πλείστον τις Δημοτικές Επιτροπές, τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Τρικαίων. Από εκεί και πέρα έχουμε θέσει και ένα θέμα όπου αφορά τις πάγιες προκαταβολές οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, καθώς ο άνθρωπος που έλαβε τις 474 αναθέσεις αυτές είναι σύζυγος προέδρου τοπικής κοινότητας του Δήμου μας. Εκτός των άλλων, η ίδια η σύζυγος υπέγραφε το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου. Κάτι θα εξετάσουμε και περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Αν είναι νομικό θέμα, αλλά είμαστε σίγουροι ότι ηθικό θέμα προκύπτει μεγάλο. Οι ερωτήσεις μας είναι συγκεκριμένες. Γιατί σε ένα συγκεκριμένο εργολάβο και ποια είναι η σκοπιμότητα? Γιατί αναθέσεις και όχι συγκεκριμένη εργολαβία για τα σχολεία? Πώς εκτελούνται εργασίες χωρίς την εξασφάλιση λήψης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, χωρίς την επίβλεψη εκτέλεσης έργων, χωρίς έλεγχο ποιότητας και ποσότητας? Θέλω να μου απαντήσει ο Δήμαρχος, ο κ. Σαχάς, αν θα ζητήσει την παραίτηση της Προέδρου ή αν επικροτεί τέτοιους είδους ενέργειες. Και ρωτάω όλο το σώμα, καθώς θα καταθέσω και κάτι στα πρακτικά, αν είμαστε διατεθειμένοι να επαναξιολογήσουμε το καθεστώς των αναθέσεων, καθώς έχω στα χέρια μου μία ανάθεση η οποία από τις τρεις προτάσεις που πρέπει να υποβληθούν, οι δύο έχουν ακριβώς διπλανόν αριθμό πρωτοκόλλου, ίδια διεύθυνση του αποβολέα και ίδιο τηλέφωνο. Νομίζω ότι κανένας από εδώ μέσα δεν θα πρέπει να νιώθει περήφανος για τέτοιες αναθέσεις που προκύπτουν στο Δήμο μας. Αυτή τη στιγμή εμείς, σαν παράταξη, δεν καταλογίζουμε ευθύνη ούτε στην ούτε στη Δημοτική, ούτε στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή μου το ρώτησαν στα ραδιόφωνα. Αυτή τη στιγμή αναδεικνύουμε ένα τεράστιο θέμα, ότι οι Δημοτικές Αρχές των τελευταίων ετών λειτουργούν στην τοπική κοινωνία με καθεστωτικές αντιλήψεις, καθεστωτικές λογικές και μονοπόλια και δεν έχουμε αποτελεσματικότητα των έργων. Σήμερα που πήρε σε μία ραδιοφωνική συνομιλία που είχα αντιπαράθεση, να το πω, με τον κύριο Παναγιώτου, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων δεν διαχειρίζονται χρήματα και δεν κάνουν αναθέσεις. Υπάρχει από την καταβολή, αυτό ακριβώς είναι. Θα απαντήσει, κύριε. Ρώτησα το μεσημέρι σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή που είχαμε την κυρία Δεστά, και είναι καταγεγραμμένο και στα πρακτικά. Όλοι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων διαχειρίζονται κάποια χρήματα τα οποία αποφασίζουν οι ίδιοι, καταδοκούν και ανάλογα τι ανάγκες έχει κάποια περιοχή να τα χρησιμοποιήσουν. Άρα, αναιρεί αυτό που είπε ο κύριος Παναγιώτου του πρωί, επειδή ανέφερε συγκεκριμένα ότι είναι και 2.000 σε συγκεκριμένη τοπική κοινότητα, εγώ που μου στάθηκα να το δίνω τα στοιχεία, είναι 6.800. Και η υπάλληλος του Δήμου σήμερα μου απάντησε ότι αυτό πάει αναλογικά με τον πληθυσμό.
Οπότε βλέπουμε, άμα πάρετε όλοι, και θα παρακαλέσω να κοινοποιηθεί σε όλους ο συγκεντρωτικός πύραυλος από το 2024 για τις πάγιες, βλέπουμε πάγιες 2 και 3 ταχυτήτων. Οπότε θέλουμε απάντηση και για αυτό.